Το μεγάλο πρόβλημα των ετοιμόρροπων στην πόλη του Ηρακλείου αναδεικνύεται πιο επίκαιρο από ποτέ μετά την κατάρρευση πριν λίγες ημέρες μπαλκονιού στην πολυσύχναστη οδό Σμύρνης στο κέντρο του Ηρακλείου. Τα μπάζα έπεσαν στο δρόμο σε ημέρα μειωμένης εξαιτίας του lockdown κίνησης, έτσι ευτυχώς δεν κινδύνευσε κανείς. Επί χρόνια όμως, όσοι περνούν μπροστά από το αιωνόβιο κτίριο ρισκάρουν τη ζωή τους. Εγώ το βλέπω 25-30 χρόνια έτσι, περίπου. Έτσι, όπως το έτοιμο βλέπω. Να πέσει το μπαλκόνι δηλαδή. Ναι, έτοιμο. Και πήγαν και βάλουν αυτά τα ψεύτικα στηρίγματα. Αυτό θα, όχι πιο μπαλκόνι, θα πέσει. Όλο το κτίριο είναι έτοιμο. Όλο. Οπότε... Είναι 30 κληρονόμοι. Μέσα ο ένας είναι ο Δήμος. Συν 29 οι άλλοι. Γι' αυτό άκρη δεν βρίσκεται. Πρέπει να έρθει ο Δήμος να το ρίξει όλο κάτω. Κανονικά αυτά λένε πως πρέπει να κατεδαφιστούν. Τι άλλο. Τα χέρια της πολυοδομίας Ηρακλείου είναι δεμένα για την κατεδάφισή του, καθώς αρμόδια γι' αυτό είναι η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων. Το συγκεκριμένο κτίριο λοιπόν είναι προτινόμενο διατηρητέο, δεν είναι διατηρητέο, είναι πάνω από 100 ετών, βρίσκεται στην καρδιά του Ηρακλείου, οπότε έχει λόγο και άποψη νεωτέρων. Το 2011 υπήρξε πρόταση από την υπηρεσία μας κατεδάφιση του πρώτου ορόφου. Επικαιροποιήθηκε το 2016 αυτή η πρόταση, αντιδρούσε όμως την κατεδάφιση του ορόφου και αντιδρά ή δεν έχει απαντήσει η νεωτέρων. Πάνω από 700 επικίνδυνα κτίσματα βρίσκονται στην πόλη του Ηρακλείου, παρότι πολλά από αυτά είναι χαρακτηριστικά μιας ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής της εποχής τους. Έχουμε εκτελέσει μια τέτοια καταγραφή, μια τέτοια μελέτη, όπου επισημάναμε 700 τέτοια κτίρια στο Δήμο Ηρακλείου, δηλαδή επικίνδυνα κτίρια, κτίρια που χρήζουν άμεσα είτε σοβαρής αποκατάστασης είτε επισκευής. Το ζήτημα χαρακτηρίζεται ως απόλυτης προτεραιότητας από την κυβέρνηση που αναμένεται να θεσπίσει νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα λύνει τα χέρια των Δήμων ώστε γρήγορα και ευέλικτα να μπορούν να διαχειριστούν τα εν λόγω ακίνητα. Είτε για την επισκευή είτε για την κατεδάφιση. Το κόστος αυτών των επεμβάσεων θα καλύπτεται άμεσα από δημόσιους πόρους. Και στη συνέχεια ο Δήμος ή όποιος φορέας της επέμβασης θα έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει τη διαχείριση και την εκμετάλλευση του ακινήτου. Είναι πρωτοποριακό, περιμένουμε να δούμε το τελικό κείμενο πώς θα γραφτεί για να κρίνουμε και αν πραγματικά θα δώσει μια ευελιξία. Αυτή την απλοποίηση της νομολογίας περιμένω μετά τις εξαγγελίες και του κυβερνητικού εκπροσώπου μετά το ατυχές γεγονός που έγινε στη Σάμο. Εμείς θα βγάλουμε την άδεια κατεδάφιση και θα προχωρήσουμε στην κατεδάφιση. Ενδέχεται βέβαια να μηνυθούμε υπηρεσιακοί από την νεωτέρων.